Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μετά του κορονοϊού. Να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Τσολιά. Είναι καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας και μέλος βέβαια της Επιτροπής. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσολιά. Είναι και των δύο επιτροπών η κυρία Τσολιά. Και του εμβολιασμού και της Επιτροπής. Ναι, είναι διπλή ιδιότητα. Άρα να μπορείτε καλά. Να μας διαφωτίσετε για πολλά πράγματα. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Παρασκευής δεν θα είναι μαζί μας. Γιατί έτσι. Μια έκτακτη υποχρέωση. Έκτακτη για τον... υποχρέωση. Λοιπόν, κυρία Τσολιά, να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας. Πόσο θα κρατήσει αυτό το απαγορευτικό και αν θα ισχύσει αυτό που είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, ότι για τους επόμενους δύο μήνες θα κινηθούμε με τη μορφή βεντάλιας. Δηλαδή, θα ανοίγουμε για μία-δύο εβδομάδες, θα κλείνουμε πάλι για μία-δύο εβδομάδες. Θα το δούμε πόσο θα κρατήσει. Mm-hmm. Μακάρι να μπορέσει να κρατήσει δύο εβδομάδες. Φοβάμαι ότι ίσως χρειαστεί και περισσότερο. Θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Mm-hmm. Βέβαια, όταν ξεκινάμε με μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο. Παίρνει περισσότερο χρόνο για να ελεγχθεί η κατάσταση. Επομένως, θα φανεί παρακολουθώντας από στενά την επιδημιολογία. Mm-hmm. Θα δούμε πώς πηγαίνει. Το θέμα είναι όλοι να προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε έναν τρόπο ζωής, εφαρμόζοντας τα μέτρα, ώστε να περιορίσουμε την κυκλοφορία του ιού. Γιατί μέτρα είχαμε και πριν. Ναι. Μέτρα είχαμε συνεχώς. Το θέμα είναι να τα εφαρμόσουμε και έτσι να υιοθετήσουμε έναν τρόπο ζωής που θα εμποδίζει. Mm-hmm. Τη μετάδοση του ιού και να μπορέσουμε να βγάλουμε τους επόμενους μήνες μέχρι ώστε να φτάσουμε σε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Κυρία Τσολιά, σας ικανοποιούν αυτά τα μέτρα ή θα έπρεπε να έχουν ληφθεί ακόμη πιο σκληρά μέτρα για να πέσει πιο γρήγορα το επιδημιολογικό φορτίο? Νομίζω ότι τώρα έχουμε lockdown. Μας στεναχωρεί πάρα πολύ ότι χρειάστηκε να κλείσουν τα σχολεία. Mm-hmm. Αυτό δεν το επιθυμούσαμε. Θέλαμε να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία όσο περισσότερο γίνεται. Όταν όμως πιέζει η επιδημιολογία και μάλιστα η πληρότητα στις μονάδες στις ΜΕΘ COVID, τότε δυστυχώς δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Τελικά τα σχολεία συντελούν στην αύξηση των κρουσμάτων, στη μετάδοση. Δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά εμείς αυτό. Δηλαδή πραγματικά δεν το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι η κινητικότητα αυξάνεται γιατί οι γονείς πηγαίνουν, ειδικά τα μικρότερα παιδιά, τα πηγαίνουμε στο σχολείο, τα παίρνουμε από το σχολείο. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει κινητικότητα. Αλλά τα παιδιά μεταδίδει το ένα στο άλλο, μας μεταδίδουν μετά, έχουν επίπτωση στην αύξηση των κρουσμάτων. Θα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Τα παιδιά μεταδίδουν λιγότερο και κολλάνε λιγότερο συχνά. Αυτό, οι περισσότερες μελέτες και μεταναλύσεις δείχνουν αυτό. Τις καινούργιες παραλλαγές του ιού, τη Βρετανική ας πούμε, mm-hmm. υπάρχει μια αυξημένη μεταδοτικότητα τόσο στους ενηλίκους όσο και στα παιδιά, κατά αναλογία. Δεν αυξήθηκε δηλαδή περισσότερο στα παιδιά, αυξήθηκε σε όλους η μεταδοτικότητα, αυξάνεται μάλλον σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Τώρα, πόσο συμβάλλει το κλείσιμο του σχολείου στον περιορισμό της κυκλοφορίας του ιού, αυτό δεν έχουμε πολύ τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτά που έχουμε από κάποιες μελέτες και στην Ελλάδα, από την κυρία Σίψα, φαίνεται ότι η συμβολή είναι ένα 15 με 20% του κλεισίματος των σχολείων και κυρίως λόγω πιθανότατα του περιορισμού των γονιών που δεν πάνε στη δουλειά τους γιατί παίρνουν τις άδειες κλπ. Και περιορίζεται η κινητικότητα με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Δεν συμβάλλει όλη η μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, πιστεύει το μεγαλύτερο, ότι δεν συμβάλλουν ιδιαίτερα το κλείσιμο των σχολείων στον περιορισμό και στον έλεγχο της επιδημιολογίας. Είναι μικρή η συμβολή. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν υπάρχει βεβαιότητα για το ποιο είναι ακριβώς το ποσοστό mm-hmm. και επειδή όταν έρχεται αντιμέτωπος κανείς με σκληρούς δείκτες όπως είναι η πληρότητα των μονάδων COVID, κλείνει και το σχολείο προκειμένου να κάνει ό,τι μπορεί το mm-hmm. μέγιστο που μπορεί για να περιορίσει την κυκλοφορία του ιού. Αυτό mm-hmm. είναι το σχετικό. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, που και οι ειδικοί των λοιμάτων λένε ότι είναι υψηλό το υγειικό φορτίο και εσείς το βλέπετε στους αριθμούς που έχετε, αλλά και στις αγωγές στα νοσοκομεία και στις εντατικές. Πότε θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να πέσουμε σε έναν ασφαλή αριθμό κρουσμάτων για να βλέπουμε μια προοπτική ότι μπορούμε να ξανανοίξουμε? Θα πρέπει να μειωθούν τα ημερήσια κρούσματα. Να σταματήσει η αύξηση των εισαγωγών. Συγγνώμη, να μειωθούν τα ημερούσια κρούσματα, αυτό που ακούγαμε και τον Νοέμβριο, κάτω από 500 ας πούμε. Ναι, να μειωθούν αρκετά, σίγουρα κάτω από 500. Κάτω από 500 δεν ξέρω αν θα βάλουμε εκεί το όριο, ενώ τις εισαγωγές, τα ημερήσια κρούσματα και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία για COVID. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που προβλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε μια αύξηση τις επόμενες μέρες των εισαγωγών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί αυτό έρχεται αργότερα
10 μέρες με 2 εβδομάδες μετά. Επομένως, θα δούμε μια αύξηση στις μονάδες, εισαγωγής στις μονάδες, προτού δούμε μείωση. Αλλά εκείνο που θέλουμε, τα κρούσματα και οι εισαγωγές σε μονάδες COVID, οι απλές εισαγωγές, να περιοριστούν. Μάλιστα. Κυρία Τσολιά, είπατε πριν ότι και τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρχαν μέτρα και ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε καταλήξει ένα συμπέρασμα. Τι έφταιξε και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αυστηρότερο απαγορευτικό? Έφταιξε το λιανεμπόριο, έφταιξε το άνοιγμα των σχολείων? Τι απ' όλα, αν έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα? Δεν μπορεί κανείς να επιστημονικά να το μετρήσει. Γενικά φταίει το ότι δεν φοράμε όλη τη μάσκα μας. Η συντριπτική πλειονότητα προσπαθεί να το φορέσει. Δεν τη φοράνε όμως όλοι και κυρίως δεν τη φοράνε σωστά. Όταν η μάσκα δηλαδή την πιάνουμε με τα χέρια μας απ' έξω, η μύτη είναι έξω, μια τη βάζουμε, μια τη βγάζουμε. Θέλει λοιπόν μια προσπάθεια ώστε να κάνουμε σωστή χρήση μάσκας. Μάλιστα. Η οποία ενδέχεται να είναι πρόταση της Επιτροπής να είναι διπλή? Γίνεται μια τέτοια συζήτηση στην Επιτροπή? Γιατί είδαμε στο εξωτερικό απαγορεύτηκαν οι υφασμάτινες, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία. Εδώ συστήνεται να μην φοράμε υφασμάτινες και να πάμε... Όχι, δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο. Θα ανανεωθούν οι οδηγίες, πρόκειται να τις ξανασυζητήσουμε και να επικυρωποιηθούν οι οδηγίες για τη μάσκα. Προς το παρόν συστήνουμε 2 ή 3 στρώματα βαμβακερό ύφασμα για τις υφασμάτινες. Υπάρχουν και καινούργιες οδηγίες του CDC στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως θα τα δούμε όλα αυτά και θα βγουν νέες οδηγίες. Αλλά και οι παλιές οδηγίες που ήταν συγκεκριμένες και τις είχε βγάλει η Επιτροπή δεν τηρούνταν. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης δεν τηρούμε τις αποστάσεις, συναθριζόμαστε, αρκεί να κυκλοφορούσε κανείς ένα Σάββατο στο κέντρο ή σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Για να δείτε τι γίνεται. Έχετε δίκιο. Αυτά λοιπόν δεν βοηθούν. Συγγνώμη, Χρήστο. Να ρωτήσουμε τώρα και για τις δύο περιοχές που σήμερα θα λάβετε σήμερα και αύριο απόφαση, Θεσσαλονίκη και Ρέθυμνο. Ναι, υπάρχει μια αύξηση και στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη, όμως είναι υποστενή παρακολούθηση. Σήμερα, στην αύριο Παρασκευή, θα συνέλθει η Επιτροπή και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Άρα αύριο θα έχουμε αποφάσεις για Θεσσαλονίκη και για Ρέθυμνο. Είτε για να πάμε σε απαγορευτικό, είτε για να παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Η Επιτροπή αύριο συνεδριάζει. Μες. Δεν ξέρω αν η πολιτεία αποφασίσει νωρίτερα. Κλείνοντας, κυρία Τσολιά, να πάμε λίγο στα εμβόλια, στο άλλο θέμα στην Επιτροπή στην οποία συμμετέχετε. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι μας έχουν πάρει αρκετοί της ηλικιακής ομάδας 60-64 που τους συστήνουν να πάνε για εμβόλιο μακριά από το σημείο που κατοικούν. Είναι άλλα εμβολιαστικά κέντρα που είναι για την Pfizer, άλλα για την AstraZeneca. Γιατί γίνεται αυτό? Ναι, είναι άλλη γραμμή και τρέχει παράλληλα. Και για να μην γίνει σύγχυση, είναι μια παράλληλη γραμμή εμβολιασμού. Μάλιστα. Αλλά μπορούν να, νομίζω, με τις άλλες, σύμφωνα με ό,τι γινόταν προηγουμένως, μπορούσαν να επιλέξουν κάποιο άλλο κέντρο. Μάλιστα. Όχι, είναι σημαντικό γιατί μας το έθεσαν πολύ. Χρειάζεται να μετακινηθούν για να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca. Τώρα, τι ικανό αριθμό εμβολίων θα έχουμε το επόμενο διάστημα και πότε θα απελευθερωθούμε σιγά-σιγά λόγω των εμβολίων? Σύμφωνα με αυτά που την ενημέρωση που έχουμε και εμείς, μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουν έρθει σχεδόν 1 εκατομμύριο δόσεις της Pfizer, επίσης της Moderna και βεβαίως αυτές της AstraZeneca που επίσης θα αυξηθούν. Περιμένουμε μέχρι τέλος Απριλίου, Μάιο να έχουν εμβολιαστεί και οι ομάδες αυξημένου κινδύνου. Δηλαδή, να συμμεριζόμαστε και την αισιοδοξία του κυρίου Μητσοτάκη χθες ότι σε 2 μήνες θα είμαστε εντελώς διαφορετικά. Θα είμαστε όντως εντελώς διαφορετικά ή όχι? Θα είμαστε πολύ καλύτερα γιατί θα έχουν εμβολιαστεί αυτοί που είναι σε αυξημένο κίνδυνο να μπουν να νοσηλευτούν, να μπουν στις μονάδες κλπ. Επομένως, θα έχουμε μια θωράκιση και του συστήματος υγείας. Μάλιστα. Θα δούμε ανάλογα γιατί αυτά αλλάζουν και μέρα με τη μέρα. Λόγω των παραδόσεων. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πάρα πολλά εμβόλια. Το πρόβλημα είναι να ξεπεράσουμε τους επόμενους λίγους μήνες. Καλημέρα. Για το χρονικό αυτό διάστημα στηριζόμαστε πάρα πολύ στη συμμόρφωση στα μέτρα. Καλημέρα, κυρία Τσολιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίως για τη σαφήνεια των μηνυμάτων σας.